Αγαπητοί φίλοι Pathfinder, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Inside Food. Στην προσπάθειά μου να ανακαλύψω τα μυστικά των ζυμαρικών, έμαθα πως υπάρχουν περισσότερα από 250 είδη τους. Έτσι, σήμερα βρίσκομαι στο παρασκευαστήριο της Σέφης από το Σέφης.gr για να μου μάθει τα μυστικά των φρέσκων ζυμαρικών και τα είδη τους. Έφη, καλησπέρα. Γεια σου, Χάρη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δέχτηκες και να μας δείξεις μερικά από τα μυστικά σου. Ευχαρίστηση μου. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, φρέσκα ζυμαρικά ή ξηρά ζυμαρικά? Και τα δύο έχουν τις χάρες τους και τα πλεονεκτήματά τους. Εξαρτάται από την επιθυμία που έχουμε και το πώς θέλουμε να φάμε την κάθε στιγμή. Το πλεονέκτημα των ξερών ζυμαρικών είναι ότι μπορούν να διατηρηθούν για πάρα πολύ καιρό και γι' αυτό μπορούμε να τα έχουμε ανά πάσα στιγμή έτοιμα σε 5 λεπτά. Τα φρέσκα ζυμαρικά, αντιθέτως, μας αφήνουν πολλές πρωτοβουλίες γιατί μπορούμε να τα δημιουργήσουμε μόνοι μας, να τους δώσουμε το σχήμα που εμείς επιθυμούμε, αλλά πρέπει να καταναλωθούν το αργότερο μέσα σε 2 ώρες από την ώρα που φτιάχνονται. Αυτό επειδή έχουν αυγό. Ναι, έχουν η διαφορά τους από τα ξερά ζυμαρικά, είναι το αυγό. Και βέβαια αυτό μας περιορίζει κάπως το χρόνο που μπορούμε να τα αφήσουμε να περιμένουμε. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε φρέσκα ζυμαρικά. Θέλεις να μας πεις λίγο για τα διαφορετικά είδη τους και τα διαφορετικά σχήματά τους και τις ονομασίες τους? Οι φίλοι μας οι Ιταλοί, οι οποίοι είναι και οι δημιουργοί όλες αυτές τις μεγάλες γκάμας των ζυμαρικών, έχουν πάρα πολύ μεγάλη φαντασία και αυτή η φαντασία τους εντυπώθηκε και στα ζυμαρικά που φτιάχνανε. Προκειμένου να δείξουν και στους εαυτούς τους την περίοδο που όλος ο κόσμος δεν είχε ευμάρεια, ότι τρώνε κάτι διαφορετικό, κόβανε τα ζυμαρικά σε διαφορετικά σχήματα, ονομάζοντάς τα διαφορετικά και έτσι είχαν την εντύπωση ότι τρώνε ένα άλλο πιάτο, ενώ στην ουσία η πρώτη ύλη είναι η ίδια, το όνομα άλλαζε, το ίδιο και η σάλτσα που τα συνόδευε και έτσι είχαν την αίσθηση, την ψευδαίσθηση ότι τρώγανε κάτι διαφορετικό και ότι είχαν μεγάλη ποικιλία. Οι βασικές κατηγορίες των φρέσκων ζυμαρικών είναι 2, τα απλά ζυμαρικά και τα γεμιστά ζυμαρικά. Τα απλά ζυμαρικά χωρίζονται στη μακριά πάστα, πάστα λούγκα και στην κοντή πάστα, πάστα κόρτα. Όλα βέβαια έχουν να κάνουν πάλι σε σχέση με το πώς τα κόβουμε και το σχήμα που παίρνουν. Η μακριά πάστα είναι τα γνωστά μας τα σπαγκέτι πρώτα, τα λιολίνι, τα λιατέλες, παπαρδέλες. Και η κοντή πάστα ξεκινάει από τις φαρφάλες, τα βιδάκια, τα γκαργανέλι, μαλταλιάτι, τα αυτάκια, τα κοχύλια. Και μας δεν έχει τελειωμό η γκάμα, η ριγατόν, οι πένες, όλα αυτά τα, ακόμα και το κρυθαράκι, η μανέστρα, ας πούμε, που λένε, και αυτό κοντή πάστα είναι και δεν τελειώνει ποτέ. Τώρα υπάρχουν και άλλα που μοιάζουν κάτι σαν ροδίτσες, σαν καλοριφέρ, αυτά που βγάζουν. Δεν σταματάει καθόλου. Εδώ τι ωραία μας έχεις φτιάξει. Εδώ έχουμε τα λιατέλες που είναι κομμένες με το χέρι και οι πεταλουδίτσες αυτές. Τα λιάτο είναι το κομμένο. Τώρα, αν τις ταλιατέλες τις κόψουμε λίγο πιο στενές, λέγονται ταλιολίνι, επειδή είναι πολύ μικρό. Αν τις κόψουμε λίγο πιο φαρδιές, λέγονται παπαρδέλες και είναι σαν κορδέλες, ας πούμε. Αυτά εδώ είναι τα κοχυλάκια, αυτά εδώ τα λένε αυτάκια, αυτά εδώ είναι τα γκαργανέλι. Η γκάμα των ζυμαρικών δεν τελειώνει ποτέ, τελειώνει εκεί που τελειώνει και η δική μας φαντασία. Τα ζυμαρικά είναι πιο νόστιμα όταν μπορούν να κρατήσουν μία ποσότητα σάλτσας απάνω τους. Προκειμένου λοιπόν να γίνει αυτό, εφεύρισκαν τρόπους ή να κάνουν κάποιες εσοχές, κάποια κυλώματα δηλαδή, ώστε να μπαίνει σάλτσα εκεί και να παραμένει, ή να κάνουν κάποιες ανώμαλες επιφάνειες με όποιο τρόπο, προκειμένου πάλι να κρατήσουν περισσότερη σάλτσα μέσα, γιατί θεωρείται ότι η νοστιμιά όλη είναι στη σάλτσα. Άσχετα που τα φρέσκα ζυμαρικά, εάν τα δοκιμάσουμε σε σχέση με τα ξερά, είναι πολύ πιο νόστιμα, ακόμα και αν τα φάμε με σκέτο βούτυρο και τυρί. Παρ' όλα αυτά, η φιλοσοφία είναι αυτή. Ξέχασα να σου πω για τα λαζάνια, που είναι φύλλα ζυμαρικών, που τα ανοίγεις και τα βράζεις και εμπάσχετος μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, όπως το δικό μας φύλλο κρούστας, θα μπορούσαμε να πούμε, με τη διαφορά ότι το τοποθετείς βρασμένο ήδη. Και γίνεται από το ίδιο φύλλο πάστας που γίνονται και τα γεμιστά ζυμαρικά. Τα γεμιστά ζυμαρικά πάλι παίρνουν το όνομά τους ανάλογα με το σχήμα τους και όχι ανάλογα με τη γέμιση που έχουν μέσα. Πάλι κυριαρχεί αυτό στις ονομασίες.
Έτσι έχουμε εδώ πέρα τορτελόνι, τα πιο μικρά τα λένε τορτελίνι, αυτά είναι μετζαλούνε, αυτά είναι φαγκοτίνι που σημαίνει πακετάκια και αυτά είναι ραβιόλι που δεν ξέρω την αντίστοιχη ονομασία του στα ελληνικά, ραβιόλι τα ξέρουμε όλοι. Αυτά είναι λαζάνια τα οποία είναι βρασμένα και γεμισμένα και κομμένα μετά και τα λένε ρότολο, δηλαδή ρολάκια. Και εδώ έχεις κάνει μία γέμιση. Η γέμιση αυτή είναι με φρέσκο σπανάκι, ανθότυρο, μοτσαρέλα και ρικότα. Είναι η γέμιση που έχουν μέσα. Και αυτά εδώ είναι τα γνωστά σε όλους μας κανελόνια. Βέβαια έχουμε συνηθίσει να τα παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ στη μορφή την ξηρή και τα χρησιμοποιούμε έτσι. Αυτό είναι η πάστα κανονικά φτιαγμένη, φρέσκια δηλαδή και βρασμένη και γεμισμένη μετά. Τα γεμιστά ζυμαρικά έχουν και αυτά άπειρους συνδυασμούς με διαφόρων ειδών γεμίσεις. Ανάλογα με τα υλικά, ας πούμε, που παρήγει ο κάθε τόπος, ήταν και αυτά που επιλέγαν να τα γεμίσουν. Και με το κλίμα βεβαίως, το οποίο παίζει απίστευτο ρόλο για το φαγητό που έχουμε. Στη Βόρειο Ιταλία έχουμε μια έμφαση στα τυριά, στα αλλαντικά και γενικά σε πράγματα που μας γεμίζουν θερμίδες και μπορούν να μας κρατάνε ζεστούς, ενώ αντίθετα στην Νότιο Ιταλία που το κλίμα είναι πιο ζεστό, η έμφαση είναι στα θαλασσινά και στα λαχανικά, οπότε έχουμε συνδυασμούς με μελιτζάνες, με ντομάτες και με όλα αυτά. Και εκτός από φαντασία, που είναι σίγουρο ότι χρειάζεται κάποιος για να φτιάξει φρέσκα ζυμαρικά, ποια είναι τα βασικά συστατικά του ζυμαριού? Τα βασικά συστατικά είναι απλά και πράγματα που βρίσκονται στο κάθε σπίτι. Τα ζυμαρικά, όπως και η πίτσα, είναι πιάτα που προέκυψαν από κοινούς ανθρώπους που δεν είχαν και πάρα πολλά λεφτά. Έτσι, οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι πρώτες ύλες που υπάρχουν σε κάθε σπίτι σχεδόν. Δηλαδή αυγό, αλεύρι, νερό, αυγό και λίγο λάδι και αλάτι. Και μπορείς και χωρίς αυγό. Δηλαδή είναι τα βασικά υλικά που υπάρχουν σε κάθε σπίτι. Εμπλουτίστηκαν πάρα πολύ με τα σχήματά τους και με τα κοψίματά τους και με όλα αυτά τα πράγματα ώστε να έχουν μια μεγάλη ποικιλία, αλλά η βάση τους είναι αυτή, είναι ένα πιάτο των φτωχών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι στο chefs.gr μπορούμε να δούμε όλες αυτές τις δημιουργίες και να παραγγείλουμε. Μπορείτε να παραγγείλετε φρέσκια γεμιστή πάστα και μακριά πάστα μετά από ειδοποίηση, γιατί δεν έχει χρονοδιάρκειας όπως είπαμε. Πρέπει να γίνει εκείνη τη στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.